καθημερινό της ραντεβού με τη θάλασσα στις 6 το πρωί τα τελευταία 60 περίπου χρόνια, με τη φιγούρα της να είναι πλέον χαρακτηριστική στην παραλία του Μακένζι. Το πρωί που έρχομαι κάνω τον περίβατο μου, σε όλη την μάκρωση πιένω. Βλέπω σε τα φτυγά τα χαμή, θα σε διορίσουμε μουχτάρινα. Ο λόγος για την 83χρονη Ανδρούλα Ζαλούμη, η οποία από το 1958 που μετακόμισε στην πόλη του Ζήνωνα κάνει καθημερινά τη βόλτα της στην παραλία και μαζεύει οικειοθελώς τα σκουπίδια που βρίσκει στο δρόμο της. Ένα βιβλίο που διάβασα είπε ότι μπαίνουν τα νάιλο μέσα, γυαλίζουν μέσα στο νερό και θα τρώνε τα ψάρια, ρε ψαφούσε. Και λέω να τα μαζεύω, γιατί να τα αφήνουμε να. Και μπορεί τον τελευταίο χρόνο να μην μπορεί να κολυμπήσει όπως παλιά, ωστόσο είναι μια συνήθεια που είχε ακόμα και όταν έκανε τις βουτιές της. Η φιγούρα της γλυκιάς γιαγιούλας με τον μπαστούνι στην παραλία, όπως μας εξηγεί η ίδια, τραβάει πάντα τα βλέμματα των περαστικών. Οι παρακολουθούσαν, ήταν μάτζευα χωχίλια και ύστερα είδαν ότι μαζεύω από τα δανάηλα. Το μόνο σίγουρο είναι πως αν είχαμε όλοι έστω και στο ελάχιστο την οικολογική συνείδηση της κυρίας Ανδρούλας, καμιά παραλία μας δεν θα χρειαζόταν καθάρισμα.